φίλες του Apple Woman, καλησπέρα σας στο Apple Woman με τον Τάσο Ζαφυρίου. Είμαστε στο ενωσιακό γήπεδο της Χαλκίδας, όπου για τη 13η αγωνιστική οι Αβαντίδες Χαλκίδας κέρδισαν με σκορ 2-0 την Ολυμπιάδα Ημιτού. Τα γκολ, η Ηλέκτρα Πλητά και η Άξα. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τους προπονητές της Ολυμπιάδας Ημιτού, τον Νίκο τον Γκαλίτσιο και τον Ράγκαν Κνέζεβιτς, των Αβαντίδων Χαλκίδας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το φιλοξενούμενο. Νίκο, το πρώτο σου σχόλιο για το σημερινό παιχνίδι. Ήταν ένα ντέρμπι. Σε λίγο πάρα πολύ καλές ομάδες, πολύ δυνατές ομάδες και οι δύο. Η Χαλκίδα είναι πιο έμπειρη ομάδα. Εμείς είμαστε αρκετά πιο δυνατή δυναμική ομάδα. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι και ένα αρκετά καλό ρυθμό. Αντάξιο του ζωή που έχει ο κόσμος, θεωρώ. Ήταν ένα μάτς το οποίο εμείς τον πληρώνουμε σε κάθε μάτς πλέον. Έχουν οι ομάδες από τρεις φάσεις κάθε μία. Η Χαλκίδα έχει την ποιότητα να τις καθαρίσει, να βάλει δύο γκολ. Εμείς δεν καταφέραμε να χάσαμε και το πέναλτι στους 45 που ήταν ένα κομβικό σημείο για μένα. Με την Μαρία του Κοκμάτου. Εκεί στο μάτι ήταν διαφορετικό. Έχει θα έχει πιο πολύ πίεση η Χαλκίδα. Αυτό όπως είπα, είχαμε τρεις φάσεις κάθε ομάδα. Η Χαλκίδα της εκμεταλλεύτηκε και με την εμπειρία της. Εμείς δεν καταφέραμε να εκμεταλλευτούμε να βάλουμε κάποιο γκολ. Και μοιραία στο τέλος ήρθε το αποτέλεσμα. Ντράγκαν, συγχαρητήρια για την. Το δικό σου σχόλιο, coach, έτσι, το πρώτο σου σχόλιο για το σημερινό παιχνίδι. Αυτό που είπε και ο Νίκος, εμείς ξέραμε ότι μετά από δύο παιχνίδια που δεν είχαμε νίκη, υπολόγιζα και πίστευα ότι οι παίχτες θα έχουν τον άγχος, σίγουρα, γιατί πιστεύω ότι η ομάδα της Ολυμπιάδας ήταν καλύτερη στον πρώτο ημίχρονο, εντακάταρα. Ούτε όταν είχαμε μπάλα και όταν χάναμε την μπάλα αφήναμε πάρα πολλούς χώρους. Βέβαια και αυτό που είπε και ο Νίκος, ένα κομβικό σημείο είναι και στο 45 που η Ανακούλα επέκρουσε αυτό το πενάλτι. Αυτό μας λίγο έδωσε ψυχολογία, λίγο άλλαξε ροή του παιχνιδιού και πιστεύω ότι στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε καλύτερα, όχι ότι ήμασταν, εμένα δεν μ' άρεσε να σας πω την αλήθεια, δεν μ' άρεσε έτσι όπως ήμασταν. Βέβαια εμείς τώρα που κοιτάμε αυτό είναι τρεις βαθμοί. Έτσι που φτάσαμε, αυτό για μας είναι πρωταρχικός στόχος, έτσι. Αλλά ήμασταν καλύτεροι από το πρώτο ημίχρονο, έτσι. Περιορίζαμε λίγο και την ομάδα της Ολυμπιάδας. Είχαμε λίγο περισσότερο κατοχή, λίγο καλύτερες επιλογές, λίγο περισσότερο πατάγαμε μέσα στην περιοχή. Και αυτό που λέει ο Νίκος, συμφωνώ απόλυτα, ότι με την εμπειρία, πώς το θέλετε, και η ικανότητα, γιατί η Πλητά αυτό το κάνει σχεδόν σε κάθε παιχνίδι, έχει ένα τρομερό πόντι και καταφέρνει να σκοράρει. Και με το δεύτερο γκολ της Άξας πιστεύω ότι κλειδώσαμε το παιχνίδι. Θέλω να δώσω πάντως συγχαρητήρια στα κορίτσια, γιατί ξέρω ότι έχουν άγχος, έχουν πίεση και δεν είναι εύκολο όταν παίζεις ότι μόνο η νίκη είναι αυτή που τα μετρήσει για μας. Και όσο περισσότερο όταν έχουμε απέναντι μια για μένα πάρα πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα με έναν πολύ καλό προπονητή και το αυτό φαίνεται στο γήπεδο. Και όμως αξίζουν πολλά συγχαρητήρια τα κορίτσια μου για την νίκη, για τα ψυχικά αποτέλεσματα και πρέπει να καταλάβουν από εδώ και πέρα ότι έτσι θα είναι τα παιχνίδια. Δεν θα είναι εύκολα, πρέπει να έχουμε δύναμη, πρέπει να έχουμε χαρακτήρα έτσι ώστε να μπορέσουμε να παίρνουμε τα παιχνίδια. Νίκο, στήχησαν οι απουσίες της Ήρυδας Καραγιάννη και της γκολκίπερ της Δανάης Δημητροπούλου. Εντάξει, πάντα σε μια ομάδα μία-δύο απουσίες μπορεί να δεν σου δίνει κάποιες έξτρα λύσεις παραπάνω. Δεν σημαίνει, δεν το σκέφτηκα ποτέ έτσι. Η ομάδα, και στο πρώτο μάτς, παίζουμε δύο μάτς χωρίς την Ήρυδα, έχει καλύψει την απουσία της. Δεν θεωρώ ότι η Ολυμπιάδα έχει 14-15 παίκτες που μπορούν να παίξουν όλοι σε δεκάδα. Αυτό ήταν και ο στόχος μας φέτος και θεωρώ ότι μπορούν. Και στην πρωτοφύλακα η Αλεξάνδρα ήταν η πρώτη συμμετοχή της σήμερα και ήταν πάρα πολύ καλή. Τα γκολ ουσιαστικά δεν φέρει καμία ευθύνη, ειδικά στο πρώτο, εντάξει δεν πιάνεται. Στο δεύτερο είχε πολλά σώματα μπροστά, ήταν πάρα πολύ καλή σταθερή σε όλο τον αγώνα που χρειάστηκε. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με την ομάδα μας. Δεν έχω παράπονα το κορίτσι. Αυτό που τους λέω είναι ότι κρίμα για την προσπάθειά τους, γιατί πολλές φορές ότι έχουμε τις ευκαιρίες να τελειώσουμε ένα μάτσι να βάλουμε στον αντίπολο τα δύσκολα και χάνουμε απλές ευκαιρίες όπως έγινε και με στον Εργοτέλη. Έτσι ήταν και το Εργοτέλη το μάτσι. Το 0-3 ήταν τελείως πλασματικό το σκορ. Πριν το φάμε τον γκολ, έχουμε πάλι το κάρι. Έχουμε κλασικές ευκαιρίες και καταφέρουμε και σε δύο φάσεις που κάνει ο Εργοτέλη ουσιαστικά τρώμε τρία γκολ γιατί το έδωσε μόνοι μας.
Αυτό θέλω να καταλάβω, ότι πρέπει να βάλουμε περισσότερο προσωπικότητα στο παιχνίδι μας. Καταλαβαίνω ότι είναι μικρές ακόμα και θέλουν χρόνο. Αλλά είναι κρίμα γιατί προσπαθούν πάρα πολύ. Και εντάξει, είμαι πάρα πολύ φρασμένος από κοντρά. Είναι δύο καλύτερες ομάδες του ομίλου στα ίσια. Δείξαν ότι είμαστε σχεδόν εισάξιοι. Μας λείπει κάτι παραπάνω για να τις φτάσουμε. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν μπορούμε να τις φτάσουμε. Αυτό κάτι λέει. Δεν μπορούμε να το αμελήσουμε. Πρέπει να το διορθώσουμε. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι για να μπορέσουμε στο μέλλον να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω. Αλλά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Εντάξει, συνεχίζουμε. Ωραία. Ντράκαν, όσον αφορά τον τραυματισμό, η Κατερίνα Ιλάγιου. Εντάξει, σίγουρα ότι είναι μια σημαντική παίχτρια για μας. Από πέρυσι που έχω έρθει, είναι παίχτη κλειδί για την ομάδα μας. Με την εμπειρία της, με την ποιότητά της που συνδέει την άμυνα με επίθεση. Βέβαια, τώρα έχει δεχτεί νομίζω τέταρτη κάρτα. Το κάναμε σίγουρα για να πάμε κάτω. Όχι ότι είναι εύκολο παιχνίδι, γιατί όπως εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Παιχνίδια μόνο τα κερδίζεις μέσα στο γήπεδο. Το εύκολα δεν υπάρχουν. Απλά έπρεπε να πάρουμε μία απόφαση για τη συνέχεια του πρωταθλήματος και πιστεύω και ότι ο τραυματισμός της σε αυτό το διάστημα θα αποτεραπευτεί πλήρως και να τη έχουμε με ντέρμπι με τον Εργοτέλη σε... τώρα παίζουμε επόμενο παιχνίδι και σε 2-3 εβδομάδες να είναι έτοιμη αυτό το παιχνίδι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.